Κολυμπάει, ωραίο. Λοιπόν, Ανδρέα Ζαβούκα, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Χάρη Ιωάννου, έχεις πάει Σύφνο, έχετε πάει Σύφνο. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Και ωραίο φαΐ. Και ωραίο φαΐ. Πολύ ωραίο φαΐ. Και ωραίες παραλίες. Άδες μάλλον έχει το καλύτερο φαΐ. Ναι. Καλό κόσμο. Μεντές, λέει, γιατί να μην κάνουμε την ορκομοσία της κυβέρνησης στη Σύφνο. Νάτος. Εσύ είσαι δικός μου, πας γρήγορα στο θέμα. Δηλαδή γιατί να τις κάνουμε τώρα στην Αθήνα, ας πούμε. Υπάρχει κανένας λόγος. Κατάλαβα. Για να ρωτήσω κάτι. Οι ρεβιθάδες τώρα συνταγές πατάνε, παραδοσιακές συνταγές πάνω, ρεβιθάδες και τα λοιπά. Κάτι είναι κατσίκα που κάνουν περίεργα φαγητά, κάτι τέτοια. Ναι, έχει μερικά τέτοια. Έχει, ναι. Ελάτε να σας ρωτήσω κάτι. Είναι η πατρίδα του Τσελεμεντέ. Μα το είπε ο Ανδρέας, αυτό σου είπε καλέ. Τσελεμεντές είναι. Από εκεί ήταν. Και έφτιαξε όλο αυτό το. Έφτιαξε κουλτούρα και τα λοιπά. Και την καλύτερη κυκλοπαίδεια που έχει κυκλοφορήσει. Έχετε Τσελεμεντέ στο σπίτι, μαγειρεύει κανείς σας. Μαγειρεύαμε κάποτε. Κάποτε μαγειρεύαμε. Δεν θα το έλεγα. Ναι. Του Αγίου Delivery. Γι' αυτό υπάρχει ο Τσελεμεντές. Ανοίγεις το βιβλιαράκι, βρίσκεις συνταγή, ξεκινάς. Λοιπόν. Παραλαμβάνω τώρα χαρτοφυλάκια, είναι οι υπουργοί. Μαγειρική είναι και αυτό. Τσελεμεντές εδώ τη κυβέρνηση. Λοιπόν, Χάρη Ιωάννου, πώς την είσαι στην κυβέρνηση. Αν κρίνω από τον βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αποστολάκη, που είπε ότι είναι πάρα πολύ καλή η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τώρα εγώ τι να πω. Το είπε. Το είπε. Ναι. Αν ο Αποστολάκης λέει ότι είναι καλή η κυβέρνηση, τι να σας πω εγώ, ότι είναι κακή. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια τώρα είναι ότι κάθε κυβέρνηση κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή τώρα προκαταβολικά είναι δύσκολο να πει κανείς αν είναι καλή, κακή, μέτρια η κυβέρνηση. Βλέπουμε στελέχη που έχουν διακριθεί για το έργο τους. Βλέπουμε και άλλους που εντάξει, έχουν διακριθεί για λιγότερο έργο, κάποιους που ίσως να φλερτάρουν και λίγο με την ανικανότητα, κάποια πρόσωπα που θα μπορούσαν και να μην είναι. Βλέπουμε πάρα πολύ Πασόκ. Φλερτάρουν με την ανικανότητα, σκληρό το βρίσκω λίγο. Εντάξει, δηλαδή, εννοώ ότι βλέπουμε. Ξέρω εγώ αυτό, ναι. Βλέπουμε και ορισμένους υπουργούς, τώρα δεν υπάρχει λόγος να μπούμε σε ονόματα που δεν έχουν αφήσει και μεγάλο έργο σε άλλα υπουργεία που έχουν περάσει. Εντάξει, ο κόσμος απλά με την ψήφο του είπε κάτι άλλο τρομερά ηχηρά, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Εντάξει, αλλά δεν έφτιαξε ο κόσμος την κυβέρνηση. Ναι, την κυβέρνηση τη φτιάχνει ο πρωθυπουργός. Τη φτιάχνει ο πρωθυπουργός, τον οποίο τον ψήφισε ο κόσμος. Και θα κριθούν όλα εκ του αποτελέσματος. Νομίζω το στοίχημα τώρα είναι στα υπουργεία. Επειδή αυτή η τετραετία, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι μια τετραετία της ποιότητας ζωής που λέμε, νομίζω το στοίχημα θα κριθεί σε συγκεκριμένα υπουργεία. Δηλαδή, παιδεία, υγεία, κράτος, δικαιοσύνη. Δηλαδή, σε αυτούς τους τομείς θα αποδειχθεί αν η κυβέρνηση αυτή μπορεί όντως να κάνει μεταρρυθμιστικό έργο ή αν θα περάσει μια δεύτερη τετραετία απολαμβάνοντας τους καρπούς της εξουσίας με πολύ περιορισμένο έργο. Άρα, η δουλειά που έχουν να κάνουν ο Χρυσογοίδης στο υγείας, ο Φλωρίδης στο δικαιοσύνης, ο Πιερακάκης στο παιδείας. Και το δικαιοσύνης έχει πάρα πολύ μεγάλο φόρμα. Ναι, όλα αυτά μένουν να αποδειχθούν στην πράξη. Έτσι. Πάντως, αν σκεφτούμε ότι ένα στα έξι μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν πολιτική καταγωγή από το ΠΑΣΟΚ, εντάξει. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ δηλαδή, έτσι, αυτό μας λες. Πάντα. Ναι. Δεύτερο κόμμα σε 10 περιφέρειες. Ανδρέα Ζαμπούκα, πώς αυτό προκάλεσε και γκρίνια στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ακούμε παράπονα. Ξαναεπιμένω σε αυτό που είπαμε πριν, ότι το πολίτευμα είναι αντιπροσωπευτικό. Δηλαδή οι εκλογές, οι βουλευτικές γίνονται για να αναδείξουμε κοινοβούλιο. Έτσι. Οπότε οι κυβερνήσεις δεν διορίζονται από το λαό, διορίζονται από τον Πρωθυπουργό. Τοποθετούνται, Ανδρέα μου, από τον Πρωθυπουργό. Ωραία, τοποθετούνται. Αυτός φτιάχνει την κυβέρνηση και αν θα θέλατε και την άποψή μου, θα έπρεπε οι υπουργοί να μην είναι βουλευτές, να μην είναι καθόλου βουλευτές, όπως είναι στην Κύπρο. Ναι. Από εκεί και πέρα, τα πρόσωπα που έχουν επιλεγεί νομίζω ότι είναι τα καλύτερα. Είναι από τις καλύτερες κυβερνήσεις που έχουμε. Αλλά το στοίχημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και το δέλεαρ είναι μεγάλο, το κίνητρο είναι ακόμα περισσότερο, γιατί αν δεν κάνουμε τώρα μεταρρυθμίσεις με μια τόσο ισχυρή κυβέρνηση, πότε θα κάνουμε. Δηλαδή, με μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση, η οποία δεν έχει κανέναν ιρμό ακόμα, με μια κοινωνία η οποία στην πραγματικότητα δεν έδωσε μια νέα έγκριση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά απέτησε μεταρρυθμίσεις, γιατί αν δεν το ήθελε δεν θα το έκανε. Δηλαδή, βλέπει τον Κυριάκο Μητσοτάκη η ελληνική κοινωνία σαν ένα μεταρρυθμιστή. Αυτός πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτό το μεγάλο βάρος που του έδωσε. Έχει στοιχήματα όμως και δύσκολους τομείς που δεν, λόγω της πανδημίας ενδεχομένως, να μην κατάφεραν να τους αγγίξει, όπως είναι το θέμα Έχει το θέμα της αγοράς εργασίας και της διασύνδεσής της με την παιδεία. Τεράστιο στοίχημα. Πρέπει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις για την αποβλοποίηση του κράτους. Έχει το άρθρο 16 στην παιδεία. Αυτό με τα πανεπιστήμια, βέβαια. Το άρθρο 16, με το ΠΑΣΟΚ,
το οποίο είναι υπέρ της άρσης του άρθρου 16. Μπορεί να το κάνει. Μπορεί να προχωρήσει σε αυτό δηλαδή. Ναι, με τροποποιήσεις. Ναι. Με τροποποιήσεις. Δεν είναι τροποποιήσεις και προϋποθέσεις ασφαλώς. Ναι. Στην υγεία. Τα νοσοκομεία δεν λειτουργούν. Κακά τα ψέματα τώρα. Πρέπει να τα κάνουμε να λειτουργήσουν. Δεν είναι άλοθη τώρα ο COVID και όσα περάσαμε. Όχι, ήταν θέμα τεράστιο. Ήταν έκανα ράτζα, είχαμε και πριν, έχουμε και τώρα. Και στη δικαιοσύνη πρέπει να γίνει επανάσταση. Δεν θέλω να δικαιολογήσω το προηγούμενο διάστημα τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της, αλλά ποτέ δεν ήξερες πώς θα σου εξελιχθεί η πανδημία. Βλέπαμε εικόνες που μας έρχονταν από την Ιταλία και τους αφήναν τον κόσμο, τον αφήναν στους δρόμους. Εντάξει, αυτό ήταν πριν 3,5 χρόνια όμως, έτσι. Για να πω και κάτι άλλο πιο ουσιαστικό. Το επιχείρημα, αφού λέμε για την υγεία, το επιχείρημα ότι 4 χρόνια δεν προλάβαμε να φτιάξουμε την υγεία και τα νοσοκομεία και θα προλάβουμε δεύτερη τετραετία γιατί την πρώτη είχαμε πανδημία και ψωνίζαμε ραφάλ. Εντάξει, και αυτό δεν ακούγεται πάρα πολύ πιστικό, έτσι. Ναι, καλά, υπάρχουν κάποιες παθογένειες. Όλα διορθώνονται. Διορθώνονται, ναι. Θα φανεί στην πράξη. Γιατί δεν είναι εύκολο στην παιδεία. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι ένας άνθρωπος που απέδειξε ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Έτσι, είναι δύσκολο, αλλά είναι μπροστά του να τα καταφέρει. Και δεν υπολογίζει και το κόστος ο Μιχάλης. Δείτε κάτι άλλο πιο σημαντικό για τη δημοκρατία μας. Καλείται αυτή η κυβέρνηση να αναμορφώσει και όλο το πολιτικό σύστημα. Να βάλει νέους κανόνες. Να, έχουμε την, να είμαστε πεπισμένοι πια ότι η δημοκρατία αυτή ανήκει στην κοινωνία και ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη θεσμική κατοχήρωση και τη συμμετοχή των πολιτών, αλλά πρέπει να δούμε και πάλι διάφορα πράγματα με το Σύνταγμα. Να δούμε λίγο για την αναθεώρηση του Συντάγματος και να εξασφαλίσουμε κάτι καλύτερο για το μέλλον. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Είναι πολλές προκλήσεις. Είναι μεγάλη ευκαιρία, αλλά κοινοβουλευτικά δεν έχει τη δύναμη που θα ήθελες για να πας. Μα δεν θα έπρεπε να το κάνει μόνη της. Και 182 βουλευτές να είχε, θα έπρεπε να έχει μαζί του και τα υπόλοιπα κόμματα. Όσα είναι λογικά κόμματα. Τα υπόλοιπα κόμματα που έχει ανοίξει ένα από τα δεξιά. Δεν βλέπουμε πολλά λογικά, έτσι. Πώς είναι, το περίμενε κανείς ότι θα έχεις στα δεξιά σου 3 κόμματα. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα της απλής αναλογικής. Λέω, ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο. Τώρα δεν ψηφίσαμε όμως. Όχι μόνο. Ενισχυμένη ήταν, ναι, αλλά και το αποτέλεσμα της δεύτερης κάλπης. Έχουμε τον εξής παραλογισμό. Ψηφίσαμε με απλή αναλογική, έχουμε 5-κομματική βουλή και με ενισχυμένη αναλογική 8-κομματική. Δηλαδή αυτό που και να το πεις, άμα το έλεγες πριν, θα σε περάσουν και τα. Η απλή αναλογική με την ενισχυμένη πάνε πακέτο. Αυτές οι δύο εκλογικές διαδικασίες ήταν μαζί. Δεν ήταν ξέχωρες. Ναι, αλλά ο κόσμος αποφάσισε με άλλο τρόπο στην απλή στην ενισχυμένη. Εγώ θα έλεγα. Κοίταξε να δεις. Ποιοτικά μπορεί να εξηγηθεί και το έχουν κάνει πολλοί ειδικοί, οι οποίοι λένε ότι και στις δεύτερες κάλπες κάποιοι ήταν σίγουροι πιο ήσυχοι, άρα δεν πήγαν, ας πούμε. Μα αυτό είναι η αιτία, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, η αιτία της 8-κομματικής βουλής δεν είναι ούτε η απλή αναλογική, ούτε η ενισχυμένη αναλογική. Όχι, είναι, γιατί θα έχει μια κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη. Ναι, αλλά η βασική αιτία, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι είχαμε κάλπες με ένα συνδυασμό χαλαρότητας, χαβαλέ και οργής. Και όλοι ξέραν ότι εφόσον είχαμε το Μάιο το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, τον Ιούνιο ήταν αδύνατο να αλλάξει. Δηλαδή, για να το πούμε με απλά λόγια, εφόσον βγαίνει ο Μητσοτάκης, εντάξει, μπορούμε να ψηφίσουμε και κάτι άλλο. Και το κάτι άλλο, καταλήξαμε σε μια βουλή με 8 κόμματα, εκ των οποίων τα 4 είναι σε άλλο αστερισμό, για να το πω λίγο κομψά. Και αυτό τώρα δεν ξέρω πραγματικά πόσο μπορεί να βοηθήσει. Αλλιώς με τη μορφή συνεργασίας, χάρη μου, ποιοι άλλοι θα συνεργάζονταν, ποιους έβρισκες πρόθυμους να συνεργαστούν, τον κύριο Ανδρουλάκη? Όχι, μα δεν υπάρχει. Η όποια συζήτηση για τις συνεργασίες τελείωσε στις 21 Μαΐου. Μετά τις 21 Μαΐου δεν υπήρχε κάποια. Άρα αυτό το αν δεν έβγαινε ο Μητσοτάκης, που λες πώς. Προφανώς. Για όλους τους σκέφτομαι. Λέω ότι από τη στιγμή που όλοι ήξεραν ότι θα βγει ο Μητσοτάκης, από εκεί και πέρα άρχισε η διαδικασία της χαλαρής ψήφου ή της ψήφου διαμαρτυρίας. Δεν υπήρχε καμία πιθανότητα συνεργασία. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας είχε κατά νου την απλή αναλογική την οποία και ψήφισε, δεν πιστεύω ότι κάποιος σοβαρός άνθρωπος σε επίπεδο στρατηγικής του είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστεί μαζί σου και σιγά σιγά θα το απορροφήσεις. Αυτό δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί. Το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα μικρό κόμμα, ήθελε να γίνει μεσαίο, έγινε. Δεν θα του στερούσε εσύ αυτή τη δυνατότητα, ας πούμε. Άρα με ποιον θα συνεργαζόσουν, με την άκρα δεξιά ή με την άκρα αριστερά? Χάρη, να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει μια κουβέντα τώρα που γίνεται. Να φύγουμε λίγο από την κυβέρνηση, την καινούργια, στον χώρο της κεντροαριστεράς. Πιστεύεις ότι ενδιαφέρει το πώς θα είναι ο χώρος, την κοινωνία, το επόμενο διάστημα? Γιατί μη σου πω ότι το μόνο που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι να τελειώνουμε με την κυβέρνηση και να πάμε διακοπές. Τέλος πάντων, έλα να σε ακούσουμε λίγο, Χάρη. Εντάξει, αυτό
όλους τους ενδιαφέρει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν θεσμικά και πολιτικά ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, βγάλαμε κυβέρνηση, αλλά δεν υπάρχει μόνο η κυβέρνηση σε αυτή τη ζωή. Η κυβέρνηση τώρα εξελέγει, είναι αυτοδύναμη, είναι ισχυρή, έχει νοπή εντολή, ορκίζεται και σήμερα και θα κριθεί από το έργο της όπως κρίθηκε και η προηγούμενη. Έτσι. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Όμως, στο πολιτικό σύστημα δεν υπάρχει μόνο η κυβέρνηση, υπάρχει και η αντιπολίτευση. Και αυτή τη στιγμή, στον χώρο της αντιπολίτευσης, αν εξαιρέσουμε τους παλαβούς, ας μην πούμε τώρα αριθμό και ονόματα. Λοιπόν, ο χώρος της αντιπολίτευσης βασικά έχει δύο κόμματα μεσαία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που ουσιαστικά βρίσκονται και σε ένα άμεσο ανταγωνισμό μεταξύ τους. Και αν βάλουμε και το συστημικά αντισυστημικό ΚΚΕ, έτσι, το οποίο ούτως ή άλλως δεν μετέχει σε άλλες διαδικασίες. Συστημικά αντισυστημικό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, για να το διαχωρίσω λίγο από τους υπόλοιπους. Λοιπόν, άρα, στο χώρο της αντιπολίτευσης και ας το πούμε το χώρο της κεντροαριστεράς, βλέπουμε αυτή τη ρευστοποίηση. Έτσι, βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ να έχει χάσει τη μισή του δύναμη, να μην έχει βουλευτεί στους μισές νομούς της χώρας, να μπαίνει σε μια δίνη τώρα εσωκομματικών διαδικασιών, με συζητήσεις για αλλαγή ηγεσίας. Γενικά, να είναι σε μια κατάσταση καθόδου. Βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ανέβασε κατά 50% τις δυνάμεις του. Δεν έχει δρόμο όμως ακόμη και πολλή δουλειά για να φτάσει το ΣΥΡΙΖΑ και να τον αντικαταστήσει τόσο ως αξιωματική αντιπολίτευση, όσο και ως μια μελλοντική κυβερνητική πρόταση. Mm-hmm. Γιατί το όλο συμπέρασμα από το τι θα γίνει στο χώρο της κεντροαριστεράς, όπως λες, μπορεί τώρα να μην έχει μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον, που κατά τη γνώμη μου έχει, αλλά αυτό που πρέπει να κάνει αυτός ο χώρος είναι να αποτελέσει κάποια στιγμή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Αυτό με τα σημερινά δεδομένα δεν το βλέπουμε. Γιατί αν δεν ξεκαθαρίσει τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα αλλάξει ηγεσία ο ΣΥΡΙΖΑ ή πώς θα πορευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο επόμενο διάστημα, και αν το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει την ανωδική του πορεία, δεν είναι εύκολο να προβλέψουμε τι θα γίνει. Και πρέπει να πούμε και το εξής. Πολλοί λένε, ας πούμε, γιατί είναι δύο τα σενάρια. Πολλοί λένε, μα παιδιά, ξέρετε, η φύση απεχθάνεται τα κενά και αναγκαστικά το κενό του ΣΥΡΙΖΑ θα το καλύψει ο ένας ή ο άλλος. Ναι, τα κενά δεν καλύπτονται απαραίτητος από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο μέρος του λεγόμενου κεντρώου χώρου αυτή τη στιγμή το καλύπτει ο Μητσοτάκης. Όταν σταματήσει να το καλύπτει πολιτικά ο Μητσοτάκης, προφανώς θα το καλύψει κάποιος άλλος. Άρα, δεν είναι και απίθανο το σενάριο να συνεχιστεί η κυριαρχία Μητσοτάκη στο κομματικό, στο πολιτικό παιχνίδι. Και άρα, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ να φτάσουν στο επίπεδο εκείνο που να αποτελούν ακόμη πρόταση διακυβέρνησης. Όλα αυτά θα τα δούμε στο επόμενο. Ναι, υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούν στο θέμα των αυτοδιοικητικών εκλογών και στις μεγάλες περιφέρειες? Υπάρχει περίπτωση να τους δούμε? Νομίζω πως όχι. Το ΠΑΣΟΚ βαδίζει, όπως όλοι ξέρουμε, στις αυτοδιοικητικές εκλογές με σαφές προβάδισμα σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει άλλους δεσμούς με την τοπική αυτοδιοίκηση, άλλα στελέχη, άλλη ιστορία. Είναι δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σχεδόν βέβαιος ηττημένος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Κατά τη γνώμη μου, το πιο ενδιαφέρον είναι το ερώτημα στις ευρωεκλογές, ποιο θα είναι και το δεύτερο και τρίτο κόμμα, που αυτό νομίζω είναι και το στοίχημα του ΠΑΣΟΚ. Μετά τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι τρίτο κόμμα, γιατί το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα. Γι' αυτό που είπε ο Χάρης, ότι πολλοί δήμαρχοι, πολλοί περιφερειάρχες που θα στηριχτούν από το ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη ερίσματα και συνδέσεις από παλιά. Άρα, σκέψου κάτι άλλο, Νίκο. Ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας κατέβηκε στο Ρέθυμνο για να ενισχύσει την εκλογή του Ξανθού. Τι συνέβη? Από 20.000 ψήφους που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε 18 ή 17, δεν θυμάμαι. Κανένας από τους δύο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ψαλίδα άνοιξε, έτσι, Αντρέα. Ναι. Δηλαδή, ψαλίδα από 1% έγινε 8, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Βατερλό. Λοιπόν, καλείται ο Νίκος Ανδρουλάκης με υπεύθυνη στάση να καταλάβει αυτό το χώρο της κεντροαριστεράς. Αν τα καταφέρει, έχει καλώς. Πώς μπορείς να καταλάβεις το χώρο με την τοξικότητα που είχαμε το προηγούμενο διάστημα όσον αφορά την αντιπολίτευση? Περί ποια είναι τα μυστικά? Μία είναι η λύση, Νίκο, να φέρει καινούργια πρόσωπα, σοβαρά πρόσωπα στο κόμμα, να κοιτάξει ο κόσμος ότι. Να δει μπροστά του ότι υπάρχουν μελλοντικοί ηγέτες μέσα σε αυτόν τον χώρο της κεντροαριστεράς και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Δεν υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή. Είναι τα πρόσωπα, οι ιδεολογίες έχουν πεθάνει. Έχουμε πυρήνες αυτής της τοξικότητας της ιδεολογικής μέσα στα πανεπιστήμια, μέσα στην κοινωνία. Νομίζω ότι έχουν καταρρεύσει εντελώς τώρα. Δεν υπάρχουν αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχουν. Από την αριστερά έχουν καταρρεύσει. Τώρα, από τη δεξιά, αυτά που βλέπουμε ότι εμφανίζονται, νομίζω ότι είναι πολύ εφήμερα, πολύ πρόσκαιρα. Ναι, επικίνδυνα όμως. Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία πια είναι αρκετά μοντέρνα, αρκετά σύγχρονη. Δεν μπορεί να λειτουργεί πια με αυτούς τους όρους. Είναι όριμη δημοκρατία, λες, όπως είπε και. Οριμάζει η δημοκρατία μας συνέχεια. Συνέχεια, συνέχεια. Τότε πώς έδωσαν στην ακροδεξιά ένα 12%? Το έδωσαν, δεν ήξεραν τι να ψηφίσουν. Α, τόσο απλό είναι.
τόσο απλό. Δυστυχώς δεν είναι απλό για αυτό το κοινοβούλιο που θα έχουμε μπροστά μας τώρα, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Για πες, χάρη. Είναι 13% Νίκο, η ακροδεξία, η κοινοβουλευτική, και αν βάλουμε και διάφορα ψηλολοίδια εξωκοινοβουλευτικά, είναι περίπου 15% η ακροδεξιά που έχει καταγραφεί. Είναι ένα σημαντικό ποσοστό. Δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι δεν τρέχει τίποτα, είναι κάτι εφήμερα κομματίδια. Προφανώς μπορεί να είναι κάποια κόμματα τα οποία να μην έχουν συνέχεια. Βλέπουμε ότι ο Βελόπουλος διανύει τη δεύτερη κοινοβουλευτική του θητεία. Η νίκη που εμφανίστηκε το Μάιο επιβεβαίωσε την είσοδό της στη Βουλή. Ένα κόμμα με διαφορετικά χαρακτηριστικά, πιο θρησκόληπτα, το πούμε έτσι. Και με πολύ μεγάλα ερίσματα, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Είδαμε κάτι που. Και τα τρία κόμματα. Δεν το πιστεύαμε έτσι. Έβλεπα πριν έρθω, έβλεπα κάποια στοιχεία στη Δράμα, το 19% στο νόμο Δράμας. Το 19% ψήφισε Βελόπουλο, Σπαρτιάτες και Νίκη. Το 19%, ένα στους πέντε ψηφοφόρους, έτσι. Υπήρχαν χωριά στην Πιερία που η Νίκη ήταν πρώτο κόμμα, χωριά σε εκλογικά τμήματα, πρώτο κόμμα με πολύ πίσω τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, triple score, τρεις φορές πάνω. Και σκεφτείτε το εξής, έτσι. Τώρα και το συζητάμε. Έχει γίνει εκεί. Ποιος είναι ο πνευματικός εκεί. Ποιος είναι ο πνευματικός εκεί. Τώρα συζητάμε και λέμε, εντάξει, μωρέ, είναι τρία μικρά κόμματα. Δεν είναι έτσι, γιατί το τρίτο κόμμα, οι Σπαρτιάτες, μην ξεχνάμε ότι αρκούσε μία φράση ενός καταδικασμένου πρωτόδικα νεοναζί και μέσα σε τρεις εβδομάδες το έβαλε στη Βουλή με 5%. Αν κάποιον δεν τον αγχώνει αυτό, δεν ξέρω. Υπάρχει ένα το κρατουμένο. Και ένα δεύτερο. Ναι. Εάν τώρα συζητάμε ότι έλα μωρέ τρία κομματίδια. Εάν αυτός ο χώρος είχε ένα αρχηγό ο οποίος τα ενοποιούσε και έπαιρνε 15% και είχαμε αυτή τη στιγμή ένα ακροδεξιό κόμμα με 15% στη Βουλή, θα λέγαμε έλα μωρέ, δεν πειράζει. 15% από τη βάση, ξεκινώντας. Σκεφτείτε περιοχές της Ανατολικής Γερμανίας στις προηγούμενες εκλογές, που λέτε για χωριά και πόλεις, πόσο είχε το ακροδεξιό κόμμα. Περιοχές της Ανατολικής Γερμανίας ήταν πολύ χειρότερα από αυτό που λες στην Κατερίνη, ας πούμε. Ναι. Αλλά η δημοκρατία στη Γερμανία δεν απειλείται από κανέναν. Όχι, αλλά η Γερμανία έβγαλε τον πρώτο ακροδεξιό περιφερειάρχη, τοπικό κυβερνήτη. Πόσο μάλλον. Σχετικά τα ακροδεξιά μηνύματα. Καλά, δεν υπάρχουν και σχέσει. Δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Επιμένω σε αυτό. Δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Δεν έχει σχέση η ακροδεξιά τώρα με τις ιδεολογίες, τις λοιπές. Υπάρχουν εξάρσεις ιδεολογικές σε αυτόν τον σύγχρονο κόσμο που όλα τρέχουν με τόση ταχύτητα. Δεν μπορούν να σταθούν αυτές οι ιδεολογίες που ξέραμε. Είναι αδύνατο. Θα καταρρεύσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα. Είναι κάτι άλλο. Πρεσβεύει μια σταθερότητα η οποία αντιμετωπίζεται σαν ένα είδος αντισυστημισμού, ο οποίος είναι πολύ ιδιαίτερος. Δεν μπορεί να το βάλεις, ας πούμε, ότι είναι ολοκληρωτικό ή οτιδήποτε. Είναι κάτι άλλο. Ένα μουσιακό είδος που το αγαπάνε πολύ. Ναι. Όλα τα άλλα κόμματα είναι διάτοντες αστέρες, πιστεύω. Τα μικρότερα, λέμε. Τα μικρότερα. Έτσι, από τα τρία μεγάλα της εξουσίας που λέμε. Εξουσία, εισαγωγικά. Ότι αυτό σημαίνει εξουσία. Λοιπόν, νέα κυβέρνηση. Νέοι άνθρωποι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, η γενιά του 40 αξιοποιείται. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει το προηγούμενο διάστημα. Είναι καλό να έχει κάποιος κολλήσει ένσημα σε αυτή τη ζωή. Άρη Ιωάννου, έλα να σε ακούσω. Εντάξει, νομίζω ότι η πιο ωραία τάκα την έχει πει ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Που όταν τον ρώτησαν αν θα ήθελε εκείνος να ασχοληθούν τα παιδιά του με την πολιτική, έχει πει ότι ακόμη και αν θα ήθελαν, εγώ θα τους έλεγα πρώτα να δουλέψουν. Ναι. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ σωστή, πολύ σωστή αντίληψη. Προφανώς πρέπει κάποιος να έχει δουλέψει. Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται αδιανόητο πώς κάποιος μπορεί να γίνει υπουργός, έτσι, χωρίς να έχει δουλέψει ούτε μια μέρα στη ζωή του. Δηλαδή, αυτό πώς μπορεί να γίνει. Δηλαδή, στον τομέα του ο καθένας, έτσι. Στον τομέα του, ναι. Γίνεται. Δηλαδή, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, πώς θα είσαι, παραδείγματος χάρη, υπουργός ανάπτυξης, αν δεν έχεις ιδέα του πώς δουλεύει η αγορά, ας πούμε. Ή πώς θα γίνεις υπουργός εργασίας, παραδείγματος χάρη, αν δεν έχεις υπάρξει εργαζόμενος. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα που είναι αυτονόητα, αλλά δυστυχώς δεν είναι για όλους αυτονόητα. Ναι. Πάντως, τώρα που συζητάμε και για τα πρόσωπα, ένα ενδιαφέρον, τώρα δεν θέλω να σας πάω αλλού. Όχι, πες μας, ελεύθερα. Ναι. Χαρά μας. Ένα ενδιαφέρον από τη νέα κυβέρνηση δεν έχει να κάνει τόσο με αυτό που λέγαμε πριν με τα οικονομικά υπουργεία και τα παραγωγικά υπουργεία και εκεί που πράγματι θα κριθεί η επόμενη κυβέρνηση, αλλά έχουμε και τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Τα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές εδώ και με τον άλλο συνάδελφο, τον Λάβρο τον Καλαρίτη. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Το ένα. Προλαβαίνω. Ναι, πολύ σωστά. Έχει δίκιο ο Ανδρέας. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Γιώργος μια Κότσινα, πολύ έμπειρη Ελληνίδα διπλωμάτη του Υπουργείου Εξωτερικών. Αλλά αυτό που θα έβαζα και ακόμη πριν από αυτό είναι ότι ο Νίκος Δένδιας μετακομίζει, εγώ θα έλεγα σχετικά υποβαθμίζεται στο Υπουργείο Άμυνας και αναλαμβάνει την επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ένας πολύ στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, έτσι, άνθρωπος της απολύτου εμπιστοσύνης του. Άρα έχουμε την αλλαγή ενός
κεντρικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει και μια δική του περπατησιά και μια δική του προσωπική στρατηγική, και αναλαμβάνει επικεφαλής διπλωματίας ένας άνθρωπος του Πρωθυπουργού. Αυτό, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο, με τις εκλογές στην Τουρκία και την καινούργια κυβέρνηση στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου, με τις συζητήσεις ότι μπορεί στα ελληνοτουρκικά να υπάρχουν κάποιες εξελίξεις και κάποιες συζητήσεις που θα δούμε που μπορεί να καταλήξουν, αυτό νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ίσως το επόμενο χρονικό διάστημα να έχει ακόμη μεγαλύτερο. Ναι. Αντρέας, τι λες γι' αυτό? Εγώ λέω, ξαναπιάνω αυτό που συζητούσαμε πιο πριν, ότι τα πρόσωπα, τα περισσότερα πρόσωπα σε αυτή την κυβέρνηση είναι εξαιρετικά. Περιμένουμε να δουλέψουν και να δουλέψουν απερίσπαστοι και χωρίς κανένα πολιτικό βάρος ή τέλος πάντων κομματικό βάρος που είχαν την πρώτη τετραετία, γιατί εκεί υπήρχε και η πολιτική κρίση κτλ. Ελπίζω να μην υπάρξουν φαινόμενα αλαζονίας και όλοι περιμένουμε πολλή δουλειά. Ναι. Γι' αυτό έχουν δεσμευτεί και για αυτούς που έμειναν απ' έξω, για τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Έτσι είναι η πολιτική. Άρα, νομίζω πάνω τον Πλεύρη, θα υπάρχει ένα σχηματισμό κάποια στιγμή, μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο χρόνια, και θα αξιοποιηθούν και αυτοί. Καλά, δεν το παίρνουν και τόσο χαλαρά, βρε Αντρέα μου, τώρα και εσύ, όπως το λες. Όχι, παιδιά, αλλά περισσότερο. Υπάρχουν κι άλλα. Σκέφτομαι το φίλο μου τον Άγγελο του Συρίγο, που για 10 ψήφους δεν έγινε βουλευτής. Ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Έτσι που κόπιασε πάρα πολύ και έβαλε πλάτη για το κόμμα του, τελικά δεν βγήκε βουλευτής. Υπάρχουν δηλαδή χειρότερα. Ναι. Ναι. Και χωρίς να φταίει και ο ίδιος, έτσι. Ναι. Δηλαδή, ναι. Ουσιαστικά ο Συρίγος δεν βγήκε βουλευτής. Πολύ άσχημο πράγμα. Έπρεπε να πάρουν κάποιες έδρες στα τρία αυτά κόμματα τα μικρότερα. Ναι. Πράγμα έτσι. Που δεν το είχαν υπολογίσει. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι και ο Μητσοτάκης θέλει. Μείνανε κάποιοι εκτός, αλλά ο Μητσοτάκης θέλει και κάποια ικανά στελέχη αυτή τη φορά και στη Βουλή. Δηλαδή, χρειάζονται και στη Βουλή κάποιοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Ειδικά σε αυτή είναι τη Βουλή. Είναι τρεις συνήθως. Εγώ, ας πούμε, θα έλεγα, χωρίς να έχω κάποια πληροφόρηση, ότι ο Θάνος Πλεύρης θεωρώ ότι θα είναι ένας βέβαιος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ίσως και ο πρώτος στη τάξη. Ναι. Ειδικά με τρία κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί το κυβερνών κόμμα θέλει οπωσδήποτε πρωτοκλασάτα πολιτικά στελέχη, τα οποία θα μπορούν να απαντήσουν. Έτσι. Φανταστείτε τώρα τρία κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε συνεδρίαση να κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία για προδοσία, για αυτό, τι κάνεις με τους μετανάστες, τι κάνεις με την αστυνόμευση, ναι, ναι, ναι. Τι κάνεις με το ένα, τι κάνεις με το άλλο. Δηλαδή, όλο αυτό θα δημιουργήσει μία πίεση και εκεί χρειάζεται ένα στέλεχος με μεγάλη πολιτική συγκρότηση που να μπορεί να απαντήσει, έτσι. Ναι. Ερώτημα για τον κύριο Φλωρίδη. Ανδρέα, αναλαμβάνει δύσκολο, πολύ καλύτερη δύσκολο εργό. Καλύτερη επιλογή δεν μπορούσε να γίνει. Ναι. Καλύτερη επιλογή. Εγώ το έλεγα εδώ και καιρό ότι χρειαζόμασταν κάτι σαν το Σταθόπουλο τότε με τις ταυτότητες, που ήταν εξοκοινοβουλευτικός και μπόρεσε και πέρασε. Θυμάστε τι γινόταν τότε. Ένα εκατομμύριο ναι. Κόσμο στο Σύνταγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να υπογράφει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το αίτημα για ναι. Στο συλλαλητήριο. Λοιπόν, άλλες εποχές. Ναι. Άλλες εποχές. Σαν υπουργός δικαιοσύνης έχει μεγάλη ευθύνη τώρα και πρέπει να κάνει την επανάσταση που όλοι περιμένουμε. Είναι δύσκολος ο χώρος. Ναι. Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα δεν είναι μόνο ότι θα πρέπει να χτιστεί ένα κράτος δικαίου το οποίο το απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες και να ενισχυθεί η δημοκρατία. Είναι και η οικονομία, Νίκο. Δηλαδή, αν θέλουμε να έχουμε πραγματική ανάπτυξη, δεν μπορούμε να καθυστερούμε στη δικαιοσύνη. Πρέπει να λύνονται γρήγορα οι αποφάσεις. Είχε εξαγγελθεί πριν από την προηγούμενη κυβέρνηση τα οικονομικά δικαστήρια, για παράδειγμα, τα οποία θα έλυναν πολύ γρήγορα υποθέσεις με διαιτησίες. Πού είναι αυτά? Πρέπει να εισάγουμε μεθόδους από χώρες οι οποίες έχουν προχωρήσει πολύ, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, ας πούμε, και δεν εμπλέκουν όλους τους δικαστές. Έχουμε να κάνουμε πολλές θεσμικές αλλαγές. Να πάμε αυτά. Λίγο. Πιστεύω ότι ο Φλωρίδης θα τα κάνει. Να πάμε λίγο στο συνάδελφό μας, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, να τον καλημερίσουμε, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Βρίσκεται έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Το Προεδρικό Μέγαρο. Σε περίπου μία μισή ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η τελετή της ορκομοσίας της νέας κυβέρνησης, των νέων υπουργών και των υφυπουργών. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν λείπουν και τα απρόοπτα. Καθώς όπως ενημέρωσε με ανάρτησή της στο Facebook η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία θα ορκίζεται σήμερα ως αναπληρώτρια υπουργός υγείας, έχει νοσήσει από COVID, όπως διαπιστώθηκε μετά από διαγνωστικό έλεγχο. Άρα και κατά συνέπεια δεν πρόκειται να παραβρεθεί στην σημερινή τελετή και θα ακολουθήσει η ορκομοσία της αφού βγει αρνητική. Από εκεί πέρα να σας πω ότι στο μέτωπο που αφορά στην νέα κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, επίσης με ανάρτησή του, ο κύριος Σπύρος Πνευματικός
ενημέρωσε ότι αναμένεται να κινήσει τις διαδικασίες για να παραδώσει την έδρα. Θυμίζουμε ότι η περίπτωση πνευματικού είχε αποτελέσει ένα από τα αντικείμενα της προεκλογικής σύγκρουσης ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος είχε πει ότι αποσύρεται από την προεκλογική μάχη και κατά συνέπεια αμέσως μετά την τήρηση και τις διευθετήσεις τις απαραίτητες που πρέπει να γίνουν, ο ίδιος ο κύριος Πνευματικός με ανάρτησή του είπε ότι θα παραδώσει την έδρα. Στη λίστα τώρα των επιλαχόντων πρώτη βρίσκεται η κυρία Καραμπατσόλη, η οποία και θα καταλάβει την έδρα του κυρίου Πνευματικού. Ναι. Μάλιστα. Αυτές είναι οι εξελίξεις. Θα σας δούμε πάλι, Γιώργο, και αργότερα. Ευχαριστούμε για το αρχικό αυτό ρεπορτάζ. Σε λίγο θα κλείσει, ξέρετε, ο δρόμος. Λίγο άτυχη, Ειρήνη, αγαπηδάκι. Άτυχη τώρα, νόσησε. Περαστικά. Περαστικά. Ελπίζουμε να το περάσει εύκολα και γρήγορα. Ταχύ ανάρρωση, βεβαίως, και να επιστρέψει στα καθήκοντα. Θα αεροκιστεί. Θα γίνει ξεχωριστή. Κατά μόνος. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Τα λέμε σε πολύ λίγο. Άλλο υπουργείο που θέλω να σχολιάσουμε λιγάκι. Κι εγώ θέλω ένα. Είναι το κοινωνικής πολιτικής. Είναι ένα υπουργείο το οποίο το αναλαμβάνει η Σοφία Ζαχαράκη, κοινωνικής συνοχής και οικογένειας. Και η Μαρία Κεφαλά. Και οικογένειας. Τι να περιμένουμε από αυτό το υπουργείο? Έλα, Ανδρέα. Το Νοέμβριο του 2022. Είναι ένα νέο υπουργείο. Ναι, με άρθρο μου στην Athens Voice είχα προβλέψει αυτό το υπουργείο ακριβώς με αυτόν τον τίτλο. Τι θα κάνει αυτό το υπουργείο για την οικογένεια? Ναι. Λοιπόν, είναι η οικογενειακή βία, είναι οι σχέσεις των μελών της οικογένειας. Προφανώς, από ό,τι αντιλαμβάνεσαι, χρειάζονται πολλοί τεχνοκράτες και ειδικοί άνθρωποι που θα ασχοληθούν με αυτό και δεν χρειάζονται συνθήματα. Γιατί από τη στιγμή που συστήνεται ένα υπουργείο, θα πρέπει να στελεχωθεί και με το κατάλληλο προσωπικό. Φυσικά. Για να ενσωματώσει ίσως την, όχι να το πω την εποπτεία, την επιμέλεια που πρέπει να, να δείξει προς διάφορους φορείς που είναι διάσπαρτοι μέσα στο κοινωνικό κράτος και δεν συντονίζονται για την οικογένεια. Ναι. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν ιδρύματα, μπορεί να υπάρχουν φορείς εποπτείας στους δήμους ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα μεγάλο δέντρο υπό το Υπουργείο για να υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός. Πάρε το παράδειγμα της 12χρονης στον Κολωνό. Θυμόσαστε τι λέγανε τότε, ότι δεν μπορούσαμε να το προβλέψουμε, οι δομές δεν ήταν αρκετές, δεν μπορούσε η κοινωνική λειτουργός, δεν μπορούσε η ψυχολόγος, δεν μπορούσε. Επίσης, καλή δουλειά μπορεί να γίνει μέσα στα σχολεία από αυτό το Υπουργείο. Δηλαδή, η συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας για να προσεχθούν πολύ περισσότερα πράγματα με τους μαθητές στα σχολεία. Όπου οι μαθητές έχουν και οικογένεια. Είναι πολύ χρήσιμο υπουργείο αυτό και χρειαζόταν. Ναι. Γιατί, έλα, Χάρη, διαφωνείς ναι, κάπου. Όχι, όχι. Σαν πρόθεση είναι πολύ καλή. Το θέμα είναι ότι επειδή αυτές οι πολιτικές, το κομμάτι αυτό που εννοούμε οικογένεια, δημογραφικό στέγαση, έτσι, εγώ ως ένα τέτοιο τρίπο. Ναι, και το δημογραφικό. Είναι και αυτό. Λοιπόν, μέσα. Αυτά νομίζω ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να συγκεντρωθούν εύκολα σε ένα υπουργείο. Δηλαδή, παράδειγμα, μία βασική πολιτική για το δημογραφικό είναι η φορολογική πολιτική. Δηλαδή, για να πάω λίγο στα λιμέρια του Νίκου. Δηλαδή, αν δεν δώσεις ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα στον κόσμο να κάνει παιδί, άρα αν δεν έχει, παραδείγματος χάρη, πολύ μεγαλύτερο αφορολόγητο ή κάποιες φοροαπαλλαγές η οικογένεια με ένα, δύο, τρία παιδιά και είναι ελάχιστες να μην πιάνετε τεκμήριο το παιδί. Πολύ βασικό. Ναι, το δηλαδή, αν δεν δώσει φορολογικά. Ναι. Αυτό τώρα είναι δουλειά άλλου Υπουργείου. Δεν είναι δουλειά Υπουργείου Οικογένειας. Ή το θέμα της στέγασης. Το ότι τα νίκια είναι στο Θεό. Φοβάμαι ότι δεν αρκεί ένα πρόγραμμα με περιορισμένα. Το Υπουργείο όμως μπορεί να πιέζει. Μπορεί να πιέζει. Αλλά όταν θέλει μια τετραμελής οικογένεια τουλάχιστον 800 ευρώ για να μείνει σε ένα σπίτι της προκοπής ή και 900 ευρώ, τώρα αυτό δεν λύνεται μόνο με ένα πρόγραμμα να επιδοτήσει τα δάνεια για να πάρουν ένα δάνειο να ανακαινήσουν ένα παλιό σπίτι. Εκεί θέλει πιο ριζοσπαστικά μέτρα. Θέλει κοινωνικές κατοικίες. Πρέπει να πιέσει την αγορά για να συμπιεστούν τα ενίκια προς τα κάτω. Όλα αυτά θέλω να πω ότι είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση για να έχεις πρακτικά αποτελέσματα σε αυτό το Υπουργείο, πέρα από μια ταμπέλα και κάποιες σφραγίδες, και όλα αυτά νομίζω ότι θα κριθούν στην πράξη. Νέος Υπουργός Επικρατείας και Εποπτεία Κοινοβουλευτικού Έργου και έδρα στον Οδό Βορύδης. Ακριβώς, Ζαλοκώστα και όχι στο Μέδωρο Μαξίμου, ο Μάξης Βορύδης. Να σχολιάσουμε και αυτή την εσωτερική, ας πούμε, αλλαγή. Ο Μάκης ο Βορύδης, τελική θέση, νευραλγική. Αποδείχθηκε στο Υπουργείο που βρέθηκε ότι ήταν πάρα πολύ ικανός. Αυτό εκτιμήθηκε προφανώς από τον Πρωθυπουργό και του ανέθεσε αυτό το δύσκολο έργο. Προφανώς υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι, ήταν αυτό που έκανε ο Γιώργος ο Γεραπετρίτης και το παίρνει τώρα ο Μάκης ο Βορύδης. Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολη υπόθεση και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Γιατί κρίθηκε ικανός στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Ο Βορύδης ουσιαστικά αναλαμβάνει, αν έχω καταλάβει σωστά, ένα ρόλο κάτι μεταξύ Γεραπετρίτη και Πικραμένου. Θα έχει ένα τέτοιο ρόλο. Ναι, ναι. Δηλαδή και στο στενοπυρήνα του Μαξίμου και στον πρωινό καφέ και θα υποπτεύει το νομοθετικό έργο. Το κοινοβουλευτικό έργο, ναι. Ναι. Θα έχει ένα τέτοιο ρόλο από ό,τι καταλαβαίνω, το οποίο συνιστά και από ό,τι φαίνεται, αν είναι έτσι τελικά, συνιστά μια αναβάθμιση. Το επιτελικό κράτος μεγαλώνει λίγο προς τα στελέχη και τα πρόσωπα, γιατί ήταν πολύ λίγα, η αλήθεια είναι. Και αυτό είναι θετικό. Αν μπορούμε να πούμε βέβαια ότι μια κυβέρνηση με 63 άτομα είναι επιτελικό κράτος και μικρό και ευέλικτο σχήμα. Δεν είναι και το επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος είναι πιο στενό. Και μια τελευταία θα θέλαμε κουβέντα από εσάς. Πολύ σημαντικό Υπουργείο το ψηφιακής διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Και έτσι να κλείσουμε. Έλα, Ανδρέα. Βλέπουμε ότι ένας δήμαρχος ο καλύτερος. Έχεις πάει στα Τρίκαλα, Ανδρέα. Έχω πάει λοιπόν, και εγώ βρέθηκα την προηγούμενη εβδομάδα λόγω των αγώνων που είπαμε κτλ. Και φυσικά βρεθήκαμε με το. Ναι. Έχει αλλάξει. Λοιπόν, με πήγε σε όλη την πόλη. Πραγματικά, αν αυτή η επαρχιακή πόλη είχε και μια καλύτερη αρχιτεκτονική, δυστυχώς όλες οι επαρχιακές πόλεις έχουμε αυτό το ζήτημα. Σχεδόν οι περισσότερες. Δεν υπάρχουν, θα διέφερε σε τίποτα από μια γαλλική πόλη με το ποτάμι μέσα, από αυτές που απολαμβάνουμε όταν κάνουμε ταξίδια στην Ευρώπη. Λοιπόν, τα Τρίκαλα είναι μια εξαιρετική πόλη. Δεν είναι τα λεωφορεία χωρίς οδηγό που την κάνουν εξαιρετική. Είναι η κλασική πόλη με τα πάρκα της, με τα πεζοδρόμια της, με τους ποδηλατόδρομους κτλ. Ο Δημήτρης Παπαστεργίου, σαν δήμαρχος, πέτυχε πάρα πολλά, ήρθε η ώρα να μπει και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Έτσι, το ξέρει το αντικείμενο της ψηφιακής διακυβέρνησης. Ήταν ο πρώτος που έφτιαξε τον όρο Smart City. Έτσι, που υιοθετήθηκε και πανευρωπαϊκά. Λοιπόν, άρα ας ελπίζουμε ότι θα κάνει και μια έξυπνη Ελλάδα τώρα. Μάλιστα. Χάρη. Είναι σίγουρα, είναι, ο Παπαστεργίου είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους δημάρχους στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί κανείς αυτό. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, ο Πιερακάκης έχει βάλει ψηλά τον πύχη. Δηλαδή, δεν είναι σίγουρα, εύκολο βέβαια. Να είσαι το ίδιο επιτυχημένος με τον Πιερακάκη ή ακόμη και να τον ξεπεράσεις. Επομένως, επειδή θα έχουμε το μέτρο σύγκρισης, είναι καλύτερος, δεν είναι, πέτυχε, δεν πέτυχε, πόσα έφτιαξε, πόσες εφαρμογές έφτιαξε, πόσο απλοποίησε, πόσο ψηφιοποίησε, νομίζω και εκείνος θα κριθεί στην πράξη. Έχει όμως τα προσόντα σίγουρα. Θα τον ξεπεράσει και είναι και διαφορετικοί χαρακτήρες. Μάλιστα. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο συναδέλφους. Πάμε να παρακολουθήσουμε λοιπόν την ορκομοσία. Σίγουρα θα το δείτε έτσι, να ακούσουμε και το τι θα μας πούνε σε αυτή την περιβόητη, στο περιβόητο κατέβασμα στην Ηρώδο Αττικού, που πηγαίνεις με το μικρόφωνο και παίρνεις την πρώτη άποψη. Και εκεί θα ορκιστούν με πολιτικό όρκο. Εγώ τα προσέχω πάντα. Εκεί θέλω να σας πω, μου είχαν βγει τα γεμιστά. Ήταν η ερώτηση δική μου, τα γεμιστά της. Στη Θεανό Φωτίου. Ναι, στη Θεανό Φωτίου. Και άλλα μου έχουν βγει εκεί. Έχω πάρει. Τα θυμόμαστε, Νίκο, τα γεμιστά. Έχουν περάσει αυτά, Νίκο. Περάσαν τα γεμιστά. Πάντα γεμιστά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν.